Έχουμε, γιατί δεν το βλέπω στη ΡΕΗ, Γιώργο, συγγνώμη, έχουμε για βαθμολόγηση παικτών τις φωτογραφίες ή θα προχωρήσουμε, τις έχουμε. Ωραία, βαθμολογεί ο Λάκης και ο Κωστής. Αβραμή, θα είσαι φρόνιμος. Εννοείται. Εγώ θα πω αυτά που έγραψα και χθες στο ΑΕΚ Passion, ναι, για να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, βλέπουμε Γιαννίκης και Μάτιος. Ο Πίτερ Ουστίνοφ παίρνει 8. Ο ποιος? Πίτερ Ουστίνοφ. Ναι. Ο δικός μας παίρνει 7. Ο δικός σας, όχι, δεν θα λες δικός σας. Δεν θα λες δικός σας. Δεν θα λες δικός σας. Τον θύμωσες τώρα. Δεν θα λες δικός σας, φίλε. Επίτηδες τα είπα. Βάζεις 8 στο Γιαννίκη. Φίλο Παύτσι. Έτσι. Λάκη. Εγώ βάζω 5 στο Γιαννίκη. 5. Ναι, ναι, βάζω χαμηλό βαθμό, γιατί αυτό που είπαμε νωρίτερα, έβλεπε ότι ο Άρης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο του είχε πάρει την κατοχή, είχε χάσει το κέντρο. Στο δεύτερο και μέχρι να βγει ο Μητογλου δεν έκανε κάτι να ενισχύσει έτσι λίγο την κυκλοφορία της μπάλας στο κέντρο ή να κρατήσει την ομάδα πιο ψηλά. Έχανε συνέχεια μέτρα και όταν τελικά έβαλε και το Λεταλέκ αντί του Μάνταλου, εκεί ήταν που αποδυνάμωσε τελείως. Ναι. Άρχισε πολύ να βάλει τον Τζαβέλα εντωμεταξύ, όλοι γόρισε, φάγαμε και τον γκολ. Ναι. Και εκεί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και τις περιπτώσεις που είτε είχε η ΑΕΚ προβάδισμα με το Μιλόγεβιτς και κατηγορούσαμε ότι να και στο 3-0 στην Κρήτη και το 2-0 τον Πανετολικό που γίνεται 2-1 και μέχρι να κάνει το τρίτο γκολ η ΑΕΚ είχε αγχωθεί. Πάμε, Μάτζιος. Ο Μάτζιος 8. 8. Πήγε πολύ καλά. Αδικήθηκε από την αποτελεσματικότητα. Είδες τελικά ότι η πιο αυστηρή κριτική Κώστη γίνεται εκ των έσω, ε. Έτσι. Ενώ σαν έτσι. Οικογένεια, σαν οργανισμό. Λοιπόν, έτσι. Πάμε τερματοφύλακα. Και καλά κάνει και το κάνει, γιατί όλοι οι Γαγέργο, Γιαννίκη και τα λοιπά, ο Λάκης είναι πιο συνετός. Μ' αρέσει πολύ. 8 βάζω στον Στάνκοβιτς και 7 τον δικό μας. Τον Κώστα. Ναι, εγώ θα βάλω 9 στο Στάνκοβιτς, ήταν ο MVP, κράτησε το παιχνίδι σχεδόν μόνος του σε κάποιες φάσεις και το 7 στον Κουέστα, ναι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε στην άμυνα. Λοιπόν... ΑΕΚ πρώτα. Ναι, ΑΕΚ. Μοχαμαντή, λοιπόν, Μητογλου, Βράνιες, Ρώτα. Μοχαμαντή 7, Βράνιες 7, Μητογλου 6 και ο άλλος είναι ο... Ο Ρώτα. Ο Ρώτα 6. Ο Ρώτα έπαιξε και λίγο. Θα βάλουμε βαθμό. 1-5. Γιατί... πάμε λίγο για να του βοηθήσουμε ανάποδα. Μοχαμαντή, ναι. Μοχαμαντή στο 6, γιατί έχει 6. Κάνει και καλύτερα παιχνίδια. Δεν κινδύνευσε η ΑΕΚ από εκεί, αλλά έχει κάνει καλύτερα παιχνίδια. Δεν μπόρεσε να προωθηθεί καθόλου. Ο Μίτογλου 6. Θα είχε μεγαλύτερο βαθμό αν δεν είχε βγει. Ο Βράνιες 8 ήταν πολύ σοβαρός και του δίνω παραπάνω βαθμό γιατί και στα τελευταία λεπτά προκλήθηκε και. Σε κόντρα στο χαρακτήρα του ήταν πολύ ψύχρεμος, ήταν άψογος. Άμα μου λες ότι προκλήθηκε ο Βράνιες. Ο Ρώτα, ναι, τον σημαδεύουν σε όλα τα παιχνίδια. Είναι γνωστό αυτό και ένα παιδί στο Ρώτα. Είναι καλό παιδί. Ναι. Όχι, δεν έχει δώσει δικαιώματα και είναι πολύ όριμος φέτος. Γεια σου, Λόγκιεν, αδερφέ, μπράτε. Λοιπόν, πάμε. Άρης. Για να δω. Για να δεις. Ο 7 ο αριστερός μπακ. Γκανέα, ε. Γκανέα. Ναι. Μπράμπετς. Ο Μπράμπετς 6 και 8 άλλος ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο 8. Και δεν πήγε καλά ο Στρούγκεν χθες, 6. 6. Δεν πήγε καλά. Ρε, μια φορά ρε, να πεις και καλή κουβέντα για το Στρούγκεν. Έκανε τη σέντρα για τον κόλλο. Μια φορά να τον πεις σωστά και μετά καλή κουβέντα. Καλά, εντάξει, τον έχεις πει Στρούγκεν, λέει τον άνθρωπο. Εντάξει, δηλαδή, μας κάνει μήνυση λίγο ο άνθρωπος. Καλό παιδί είναι, εντάξει. Γι' αυτό. Καλό λοιπόν, παιδί είναι, αλλά μια ρόλη είναι σου δώσω. Ο Γκάνια 7 ήταν πολύ καλός, ναι. τα δύο στόπερ από 7, γιατί και αυτοί κυκλοφόρησαν την μπάλα πολύ καλά και βοήθησαν και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Σουηδός 1-5, γιατί το μόνο καλό που έκανε ήταν προς το τέλος που έκανε τη σέντρα. Ναι, γενικά δεν ήταν καλός νομίζω. Πάμε στα χαφ. Λοιπόν, εδώ έχουμε Σιμάνσκι, Μάνταλο και Σιμόες. Και θα αρέσεις, είδες. 6-8-7. 6-8-7. Δεν λες και είσαι στον οφθαλμίατρο και λες τα νούμερα. Ναι, το 6 στο Σιμάνσκι, ναι. Γιατί είχε και κάποιες λάθος έτσι μεταβιβάσεις, παρότι ήταν πολύ καλός. Το 7 στο Μάνταλο και το 7 στο Σιμόες. Ο Σιμόες έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Στο τέλος πραγματικά απορούσαμε πώς αντέχει να παίζει. Δηλαδή έπεφτε συνέχεια κάτω, γιατί νόμιζαν κάποιοι ότι κάνει καθυστερήσεις. Αλλά πραγματικά υπέφερε. Mm-hmm. Δεν είναι παίκτης που κάνει καθυστερήσεις. Πάμε τώρα στα χαφ του Άρη. Στο Σκιαδαρές πώς θα βάλετε. 7. Αυτά. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, 3 οχτάρια θα τους βάλω. Πες τους αύριο γιατί το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Τζέκο, ο Ξανθός. Και ο Ντιαγέ. Ο Περτόλιο, συγγνώμη. Ο Περτόλιο δεν μ' άρεσε καθόλου. 6.
Όχι, 8-6-8. Στο μεσαίο 6 και στο άλλο 2-8. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Μπερτόλιο και ο Άρης, έπρεπε να πάρει τον Μπερτόλιο. Πράγματα, ναι. Αρκετά πράγματα, ναι. Και εγώ θα βάζα στα δύο αμυντικά χαφ το Τζέκο και τον Ντιαγέ από 7. Ντιαγέ δεν είχε πολύ αμυντικό χαφ τώρα, αλλά να τον βάζει. Πολλές φορές έπαιρνε την πρώτη μπάλα, άλλαζε με τον Τζέκο και ένα 6 στον Μπερτόλιο. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τους επιθετικούς. Με τους επιθετικούς. Μαζί μας είναι και φίλο Δημήτρη Τουρόπα. Ο Λάκης Μαξιώτης. Τα κόφησε αυτό. Τζούμπερ. Τζούμπερ 7, Ασαριφάρτ 6 και 5 ο Ντάγκοβιτς. Ο Τσούμπερ, είπαμε, ήταν στη χειρότερη του βραδιά. Εγώ θα του βάλω 5, γιατί περιμένουμε και ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, είχε βγάλει και την κάθετη στον Μάνταλο και κάνει και ένα φοβερό σλάλομ στο πρώτο ημίχρονο που ξεσήκωσε τον κόσμο. Αλλά δεν μπόρεσε στο δεύτερο, είχε πολλές λάθος μεταβιβάσεις. Ένα 5 στον Ασαριφάρτ, γιατί ήταν λίγο εκτός κλίματος. Και 4 στον Ντάνκοβιτς, ήταν ακόμη περισσότερο. Τελικά, ο Ασαριφάρτ φαίνεται ότι λειτουργεί καλύτερα υποπίεση. Όσες φορές ξεκινάει βασικός. Και δεν ξέρω δεν έχει απαραίτητη ένταση, δεν ξέρω, δεν είναι καλά σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να πρεσάρει όπως σε πρεσάρει ο Αραούχο σίγουρα, να το νιώσουν οι αντίπαλοι αμυντικοί. Πάμε και στον Άρη. Λοιπόν, εδώ είναι Μπρούνο Γκάμα, Καμαρά και Ματέο. Και Ματέο Γκαρσία. Δύο εξάρια τον Μπρούνο Γκάμα και τον. Και οι τρεις έξι. Α, έξι και οι τρεις. Μάλιστα. Εγώ στους πλαϊνούς θα βάζα από 8, γιατί δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ και το 6 στον Καμαρά. Ο οποίος το 5 ήταν σεντερφόρ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε στο πρώτο ημίχρονο σε κάποια στιγμή που έφυγε από το Βράνιες. Η μόνη μονομαχία που έχασε ο Βράνιες. Έστριψε από τη σέντρα και έφυγε καλπάζοντας πραγματικά προς το μεγάλη, προς τη μεγάλη περιοχή. Στην αποβολή του Μίτογλου δεν είχε κάνει το μεγάλο. Και εκεί έκανε φοβερή. Εκεί ήταν η δεύτερη φοβερή του ενέργεια. Πρέπει να παίξει εκεί. Πρέπει να παίξει όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή όπως παίζει ο Καρλίτος με τον Ιωαννίδη, ο Καρλίτος με τον Παλάσιος. Έπρεπε να έχει τον Καμαρά και έναν μπροστά. Για τη σωματοδομή που έχει είναι πολύ γρήγορο.